Εδώ γράφει παρανομία χωρίς μελέτη. Εκείνος ο δρόμος αυτός που μας προτείνουν, ναι, που μας προτείνουν να περάσουμε από εκεί είναι παράνομος. Να πάμε εκεί, επιτόπου, αν το χαρακτηρίσετε δρόμο. Ναι, ναι, από την εδώ συνταλίων έχουμε. Και από την αστυνομία ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος και θέλουν να μας στείλουν από εκεί, κύριοι. Εμείς αρνούμαστε να πάμε από εκεί. Μισό λεπτό. Για να πας σε αυτά τα χωράφια εδώ, ναι, ναι, μπορείς να πας και από εκείνον τον δρόμο, ναι, ναι, που μας είχαν ανοίξει. Θα πάμε και στην Αυλία. Αλλά είναι μεγαλύτερη απόσταση. Όχι μόνο μεγαλύτερη, όχι, όχι, θα πάμε. Ο άλλος είναι... Να πάτε να δούμε αυτός εδώ. Θα πάμε να το δούμε. Το δρόμο είναι για το προηγούμενο, για το άλλο δρόμο. Ναι, για τον άλλο, ότι είναι παράνομος, χωρίς άδεια κατασκευάστηκε. Είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Κάπου την αστυνομία χαρτί. Ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Και θέλω να μας πάνε από εκεί τώρα, δεν θα πάτε. Να είναι δυνατόν να πάμε από εκεί. Όταν ήδη λες ότι είναι παράνομο. Έχεις το χαρτί της Ευρωβίας, θα το φέρεις. Εδώ το άκου. Έχουν εγκρόψει τρεις αγροτικούς δρόμους από το Γιουρούκι μέχρι εδώ. Δεν έχουν αποκαταστήσει κανέναν. Κανέναν. Από εκεί μέχρι εκεί πηγαίναμε σε μια περιοχή που τη λέμε Ρουδίνα. Δεν υπάρχει δρόμος. Δεν έφτιαξαν δρόμο, αποκατάσταση κανέναν. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Από ό,τι βλέπουμε εδώ είστε ανάμεσα. Μέσα περικυκλωμένοι. Με μια χαράδρα που φτιάχνω. Με μια χαράδρα. Τίποτα άλλο. Τι σας λένε, θα φύγει το χωριό? Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Αυτοί, μόνο αυτοί ξέρουν. Κύριος Καρυπίδης υποσχέθηκε ότι θα έρθει να βοηθήσει. Για ποιο λόγο αργεί τόσο πολύ? Τα πνευμόνια μας έχουν χαλάσει. Όλη η περιοχή εδώ πέρα είναι μια κόλαση. Ας έρθει να δει τι γίνεται, ας μας δώσει ένα έλεος. Κάνουμε καταγγελίες, κανείς απολύτως δεν μας υπολογίζει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Κύριε Παναγιωτήτου, κάνατε μια επίσκεψη σήμερα στην Ελλάδα που εμφανίζονται κάποια προβλήματα. Τι διαπιστώσατε? Υπήρξε μια καταγγελία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το κλείσιμο του αγροτικού δρόμου στο οποίο προέβη η εταιρεία στην οποία έχει παραχωρηθεί και μετάλλευση του λιμνητορυχείου. Κάναμε επίσκεψη με την υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Εκ πρώτης όψης διαπιστώσαμε ότι υπήρξε παράβαση στο κλείσιμο του δρόμου με την έννοια ότι έπρεπε πρώτα να έχει εξασφαλιστεί από την εταιρεία ασφαλής προσωρινή δίωδος για τους αγρότες που επιμένουν να πηγαίνουν στα χωράφια τους, και αυτό δεν είχε γίνει. Δηλαδή η εταιρεία έκλεισε το δρόμο χωρίς να έχει εξασφαλίσει πρώτα τη δίωδο αυτή. Ο δρόμος στον οποίο προτρέπουμε να περνάνε οι άνθρωποι δεν έχει τις προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να έχει. Επομένως υπάρχει αντίδραση, όπως είναι λογικό, από τους κατοίκους. Σε συζήτηση που κάναμε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον παρακαλέσαμε τουλάχιστον για σήμερα να μην προβεί σε καμία άλλη εργασία η εταιρεία που έχει να κάνει με τον κλείσιμο του αγροτικού δρόμου, αν και στην ουσία η καταστροφή του έχει ολοκληρωθεί. Αύριο το πρωί θα έρθει η υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο δρόμος, αν μπορεί να γίνει παράκαμψη που θα είναι ασφαλής. Η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει το δρόμο ξανά με παράκαμψη για να μπορούν να περνάνε αγρότες, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτή η μέθοδος είναι ασφαλής. Και επίσης θα τους καλέσει και επίσημα σε απολογία, όπως προβλέπεται από τη διοικητική διαδικασία, προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο για το κλείσιμο του δρόμου που έγινε χωρίς να υπάρξει προηγούμενη δίωδος.